αίσθηση και έχουμε πλήρη αίσθηση των ορίων και των στιγμών που ζούμε αυτή τη στιγμή. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί με τον, αν θέλετε, με τον πιο ανώδυνο δημοκρατικά τρόπο. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι προκειμένου, παραδείγματος χάρη, να συζητήσουμε 7 διαφορετικά νομοσχέδια θα πάμε μέχρι το τέλος Αυγούστου. Είναι προφανές αυτό, το καταλαβαίνετε. Συνεπώς, νομίζω ότι θα αναζητήσουμε τον καταλληλότερο τρόπο, έτσι ώστε να υπάρξει μια συζήτηση σε όλα τα επίπεδα για όποιο νομοθέτημα έρθει. Άλλωστε, θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξαναλέω πάλι, ότι δεν έχουμε την τελική εικόνα, την τελική συνολική εικόνα, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εκεί θέλω να καταλήξω, γιατί διαβάζω τώρα σε δηλώσεις του Μοσκοβισή, ο οποίος δηλώνει, είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσουμε. Εσείς κρατάτε επιφυλάξεις ακόμη. Γιατί? Γιατί κρατάω επιφυλάξεις, διότι θέλουμε να δούμε το σύνολο του πακέτου, το σύνολο της συμφωνίας. Μπορεί να ζητήσουν και άλλα μέτρα, κύριε Μαντά? Εγώ δεν αποκλείω τίποτε. Και κανένας νομίζω ότι δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτε. Θα μπορέσετε να κάνετε πίσω σε αυτό? Όπως μπορεί να υπάρξουν και θετικές εξελίξεις σε αυτά που ήδη έχουμε ακούσει. Δεν θα το συζητούσαμε τώρα. Είναι πιο δύσκολο αυτό, το καταλαβαίνω. Δεν θα συζητούσαμε τώρα να σας προσφέρουν δώρα. Καταλαβαίνω ότι είναι πιο δύσκολο. Κοιτάξτε όμως, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, και νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό, ότι δίνουμε μία άνηση μάχη σε συσχετισμούς δύναμης στην Ευρώπη πάρα πολύ δυσμενής για τη δικιά μας αντίληψη και τη δικιά μας πρόταση, αλλά από την άλλη θεωρώ ότι έχουμε συγκεκριμένα σημεία και επίπεδα τα οποία μπορεί να δίνουν σε τελική ανάλυση μία ορισμένη διέξοδο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάμε. Κύριε Μαντά, είναι έντιμη η συμφωνία αυτή? Κοιτάξτε, όταν αποφεύγουμε, θα έλεγα, γιατί δυστυχώς η σύγκριση γίνεται με το περίφημο email Χαρδούβελη και μόνο. Όχι, δεν γίνεται με το mail Χαρδούβελη. Γίνεται πάνω στην δέσμευση του Πρωθυπουργού. Θα καταλήξουμε σε μια έντιμη συμφωνία, είναι? Ωραία. Λέω η σύγκριση που γίνεται στο δημόσιο λόγο. Εγώ θέλω να σας πω λοιπόν ότι με βάση το μεσοπρόθεσμο, που είναι το κύριο κομμάτι, το οποίο ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, γλιτώνουμε μέσα στην πενταετία περίπου 15 δισεκατομμύρια. Μέσω κυρίως της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων. Αυτό είναι κρίσιμο ζήτημα, το οποίο δίνει ένα μόνο στοιχείο, το οποίο δίνει μια ανάσα και μια δυνατότητα στην ελληνική οικονομία. Κύριε Μαντά, επιχειρείτε να χρυσώσετε το χάπι τώρα. Δεν μιλάμε καν για τα πλεονάσματα της πενταετίας. Επιχειρείτε να χρυσώσετε το χάπι. Μαντά. Μιλάμε τώρα για πρόγραμμα Θεσσαλονίκης προεκλογικά που είχε μόνο παροχές και παροχές σε μικρομεσαίους. Και μιλάμε για ένα μνημονιακό πρόγραμμα πάρα πολύ βαρύ, ίσως να συγκριθεί μόνο με μνημονιακές αποφάσεις, μνημονιακά προγράμματα του Γιώργου Παπανδρέου. Με το ΣΥΡΙΖΑ να γίνεται μνημονιακό παρακολούθημα, αν όχι μνημονιακό κόμμα, σε 5 μήνες σκληρής διαπραγμάτευσης. Λοιπόν, που πήγαν πίσω την οικονομία της χώρας μας πολλά δισεκατομμύρια. Με την προσέγγιση. Ένα λεπτό, γιατί άκουσα, δεν ξέρω με ποιον. Ο κύριο Αλέξανδρος Κλώσσας, κύριε Μαντά. Οικονομικός μας συντάκτης. Δεν ξέρω, ωραία. Δεν διαφωνώ με τον τρόπο που, εν πάση περιπτώσει, διατυπώσατε. Μάλλον με την ουσία της άποψής σας, και θα σας πω γιατί. Τα συμπεράσματα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται έτσι ή αλλιώς, δεν τα συμμερίζομαι δε καθόλου. Αυτό που θέλω να πω με απόλυτη σαφήνεια και απόλυτη ειλικρίνεια, και νομίζω ότι το έχει πει η κυβέρνηση με τον πιο επίσημο τρόπο, είναι το προφανές ότι είναι μια δύσκολη συμφωνία, μια συμφωνία η οποία είναι μακριά, σε απόσταση από τις θέσεις μας τις προεκλογικές, είναι σε απόσταση. Κανένας δεν το κρύβει αυτό το πράγμα. Δεν είναι η πρότασή μας. Είναι αυτό το κοινό έδαφος που μπορέσαμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να βρούμε. Και είναι, προφανώς συνεχίζεται μία κατάσταση η οποία καθόλου δεν θα τη θέλαμε.
αλλά νομίζω ότι στην σκληρή πραγματικότητα και μετά από μια πραγματικά σκληρή διαπραγμάτευση 5 μηνών, αυτό το πράγμα πετύχαμε. Και γι' αυτό θα κρυφτώ. Κύριε Μαντά, είναι μία... Με συγχωρείτε. Ένας. Φαντάζομαι από χθες έχετε μιλήσει με αρκετούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι σας λένε, είναι ικανοποιημένοι με τη συγκεκριμένη συμφωνία? Είναι δυνατόν κάποιος να είναι ικανοποιημένος με τους γενικούς όρους ικανοποίησης με ένα τέτοιο δύσκολο πρόγραμμα? Προφανώς όχι. Είναι όλος ο κόσμος προφανώς προβληματισμένος, αλλά εδώ είναι μια πολύ συγκεκριμένη συγκυρία, είναι δύσκολα διλήμματα. Και νομίζω ότι με οριμότητα και μέσα από τις συλλογικές... Ξέρετε, ακριβώς τα ίδια έλεγαν, ακριβώς τα ίδια, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο απαντούσαν και οι προηγούμενοι κυβερνητικοί βουλευτές, των προηγούμενων κυβερνήσεων, όταν ερχόταν ανάλογη στιγμή. Εντάξει, εσείς να πάτε να βρείτε να δείτε τις αντίστοιχες απαντήσεις και να μας στείλετε με τον πάρα πολύ... Κύριε Μαντά, δεν απαντήσατε. Αλλά... Είναι έτοιμη συμφωνία αυτή ή όχι? Είναι δύσκολη συμφωνία. Είναι μια δύσκολη συμφωνία, η οποία τώρα, εντάξει, ο καθένας σε ένα επίθετο μπορεί να βάλει πάρα πολλά πράγματα. Όχι, εσείς το χρησιμοποιήσατε το... Κύριε Μαντά, δεν είναι βιώσιμη συγκεκριμένη συμφωνία. Σε έξι μήνες το λιγότερο θα αναγκαστείτε να πάτε ή σε εκλογές ή σε νέο μνημόνιο. Γιατί δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δεν θα υπάρξει ανάπτυξη, θα υπάρξει ύφεση στην οικονομία με αυτή τη συμφωνία. Δεν θα βγουν τα νούμερα και ή θα πάμε σε εκλογές ή σε νέο μνημόνιο. Λοιπόν. Εγώ θα έλεγα να μην βιάζεστε στα συμπεράσματά σας. Είπα και από την αρχή ότι χρειάζεται να δούμε το συνολικό πακέτο και χρειάζεται να δούμε τη συνολική κατάληξη. Εγώ διαφωνώ με τις προβλέψεις σας. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Ναι. Και θέλω να πω ότι οφείλουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα μέσα σε μια υπάρχει πάρα πολύ άλλη... Κάτι τελευταίο, λοιπόν, διαδικαστικό. Υπάρχει πρόβλεψη για συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας? Έχετε κάτι? Πρόβλεψη συγκεκριμένη αυτή τη στιγμή και αυτές τις ώρες? Όχι. Δεν υπάρχει, αλλά είναι προφανές ότι θα γίνει μέχρι το Σαββατοκύριακο. Μας είπε, το τρέχει, ο χρόνος τρέχει. Λοιπόν, κύριε Μαντά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε λίγο το λογαριασμό.